Φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι ειδήσεις του Omnia TV. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τεκμηριώνει με αδιάψευστο τρόπο τη μέθοδο ενοχοποίησης διαδηλωτών από την ελληνική αστυνομία με φόρτωμα προκατασκευασμένων στοιχείων. Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στις περισσότερες ελληνόφωνες ιστοσελίδες από την παραμονή της πρωτοχρονιάς και έχει αναφερθεί ακόμα και από καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο αστυνομικοί της ομάδας Δέλτα τοποθετούν βόμβες Μολότοφ που είχαν στην κατοχή τους μέσα στο σακίδιο ενός διαδηλωτή που μόλις συνέλαβαν. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα στην οδό Σταδίου στις 29 Ιουνίου του 2011. Αυξάνεται η στρατιωτική θητεία από τους 9 μήνες στους 12, ικανοποιώντας αίτημα των επιτελείων που εκφραζόταν επανειλημμένα κατά τα τελευταία έτη. Ο αρμόδιος υπουργός έχει ήδη λάβει τη σχετική απόφαση και αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αύξησης της θητείας. Πρωτοχρονιά στην πλατεία Ελευθερίας, Liberty Square, μετονομασμένη σε Zuccotti Park, έκαναν τουλάχιστον 2.000 Νεοϊορκέζοι, πραγματοποιώντας παράλληλα και πορεία στους δρόμους του Σόχο. Η αστυνομία επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού και κλόμπ για να τους αποθήσει και να εκαθαρίσει την πλατεία. Μετά την αλλαγή του έτους, οι διαδηλωτές βγήκαν στο δρόμο και πραγματοποίησαν αυθόρμητη πορεία, αλλάζοντας κατεύθυνση σε κάθε διασταύρωση που η αστυνομία προσπαθούσε να τους εγκλωβίσει. 68 άτομα συνελήφθησαν, κυρίως από εκείνους που μετέδιδαν ζωντανά εικόνα και ενημερώσεις μέσω Twitter. Συνεχίζεται η δίκη του Χόσνι Μουμπάρακ και των δύο γιών του που κατηγορούνται για τους θανάτους διαδηλωτών κατά την εξέγερση του Φεβρουαρίου και για διαφθορά. Ο πρώην δικτάτορας της Αιγύπτου διακομίστηκε πάνω σε φορείο καθώς νοσηλεύεται με καρδιακά προβλήματα. Η δίκη διεξάγεται κάτω από πολύ ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Μικρή ομάδα διαδηλωτών πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από το δικαστικό μέγαρο απαιτώντας δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι ως τώρα δεκάδες αστυνομικοί που κατηγορούνταν για δολοφονίες πολιτών έχουν αθωωθεί από το δικαστήριο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.